για να έρθουν σε επαφή και επικοινωνία με τον άνθρωπο, μεταφέροντας το μήνυμα του Θεού. Κλείστα παραδείγματα μέσα στην Αγία Αναγραφή, όπου έχουμε εμφανίσεις Αγίων Αγγέλων, όπως την ώρα που εξορίστη ο πρωτόγονος του Σαδάμ και η Εύα από τον Παράδεισο, όπου ο άγγελος τους οδηγούσε και με πύρινη ρομφαία έκλεισε την πύλη της Εδέα. Έχουμε την εμφάνιση των Αγγέλων, τους τρεις Αγγέλους, στην Δρύμ του Μαυρή, στον Αβραάμ. Έχουμε την εμφάνιση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ στην Παναγία, στη γέννηση του Χριστού και τόσες άλλες εμφανίσεις, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην όλη η ιστορία της Εκκλησίας. Οι Άγιοι Άγγελοι δεν είναι αυτόφωνοι, είναι ετερόφωνοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανταλλαγούν από το φως του Θεού, όπως η σελήνη δεν έχει δικό της φως, αλλά αυτό που βλέπουμε το βράδυ είναι το φως που αντανακλά από τον ήλιο, έτσι και οι άγγελοι αντανακλούν το φως του Θεού και το εκπέμπουν και σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Έχουν σκοπό να υμνούν, να δοξολογούν και να διακονούν τον Θεό, αλλά και τον άνθρωπο. Έχουν σκοπό να βρίσκονται μέσα στους ναούς μας, όπως και αυτή τη στιγμή, που μπορεί να μην τους βλέπουν, αλλά είναι πέριξη του Αγίου Θυσιαστηρίου και διακονούν τον Επίσκοπο τον Κλήρο την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, μεταφέροντας τις προσευχές μας εις τον Θρόνο του Θεού. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, ακολουθία της Εκκλησίας μας που να μην κάνει αναφορά εις τον Άγγελο. Μετά την μεγάλη είσοδο την ώρα των κληρωτικών θα ακούσουμε και πάλι την αίτηση «Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών». Αυτό σημαίνει ότι η κάθε πόλη, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε κράτος, όλη η γη έχει τον δικό του Άγγελο. Έχει τον Άγγελο φύλακα. Εψέσωσε το σπιόδο του Μητροπολίτη μας, μας ανέφερε στο κήρυγμά του, στο εμπνευσμένο κήρυγμά του, ένα περιστατικό από το Γερονικό με τον Αβά, που βρέθηκε σε ένα έρημο θυσιαστήριο, σε μια έρημη εκκλησία και έκλαιγε και είδε την παρουσία του Αγγέλου και τον είπε τον γέροντα: «Μην κλαις, γιατί εγώ εδώ βρίσκομαι και φυλάω το θυσιαστήριο». Αυτή η ιστορία σε δοσμιώνονται από το Γερονικό με έφερε στη μνήμη μου την ιστορία, αν θέλετε, τον θρύλο, αν θέλετε, την παράδοση, αν θέλετε, όταν ο μεγάλος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, της Ρωμιοσύνης, ο Ιουστινιανός, έκτισε την μεγάλη εκκλησία, έκτισε το μεγάλο μοναστήρι, την Αγιά Σοφιά μας που ταλαιπωρείται και πάλι, όπως είπε και ψέσωσε ο δοσμιώτης, και σήμερα, έκτισε την μεγάλη εκκλησία, είχε δώσει την εντολή στους μαστόρους και στους πρωτομάστορες να τη χτίζουν. Ένα μεσημέρι κάλεσε τον πρωτομάστορα και όλους στο Ιερό Παλάτιο για να τους κάνει ένα τραπέζι. Ο πρωτομάστορας είπε στον γιο του: «Εσύ κάτσε εδώ, να φυλάς τον ναό, να φυλάς τα εργαλεία, να τα προσέχεις, μέχρι να πάμε στο Ιερό Παλάτιο και να γυρίσουμε». Και το παιδί έμεινε, όπως αναφέρει η ιστορία, στο υποδόμημα το οποίο ήταν μισοτελειωμένο. Και εκείνη την ώρα εμφανίστηκε ο άγγελος και είπε στο παιδί: «Τι κάνεις εσύ εδώ?» Λέει: «Εγώ κάθομαι εδώ πέρα και φυλάω τον ναό και τα εργαλεία των μαστόρων». Λέει: «Κοιμάστο, ή πού είναι?» Έχουν πάει στο Μέγα Παλάτιο για να τους δεξιωθεί ο αυτοκράτορας. «Πήγαινε», λέει, «και εσύ μαζί τους. Μην κάθεσαι εδώ». Λέει: «Και ποιος θα μείνει εδώ?» «Από εδώ και πέρα εγώ θα είμαι ο φύλαξ και των εργαλείων, αλλά και αυτού του μεγάλου υποδομήματος». Και αυτός ο μεγάλος ναός, αυτό το υποδόμημα, αυτό το σύμβολο της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης, η προαιώνιος και αιώνιος καθέδρα του πρώτου της Ορθοδοξίας μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, του Πατέρα μας, όπως τον αποκάλεσε προ λίγων ημερών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, παραμένει η μεγάλη Εκκλησία, παραμένει απλόνητη, αλόβητη, εις αιώνας αιώνας. Γιατί μπορεί σήμερα να μην τελούνται οι θείες λειτουργίες, να μην αναπέμπονται οι δοξολογίες στο όνομα του Τριαδικού Θεού, αφού είναι αφιερωμένος ουσιαστικά στον Τριαδικό Θεό και κυρίως
Υπάρχει όμως μέχρι και σήμερα ο Άγγελος της Αγίας Σοφιάς, ο οποίος την φροντίζει, την προστατεύει και την περιποιείται. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός, όπως μειώνεται και το έχετε και το ξέρετε και το έχετε επισκεφτεί αρκετές φορές στην Βασιλεύουσα όταν έχετε πάει και όταν πηγαίνετε, η εμφάνιση του Αγίου Αγγέλου, του προσώπου του Αγγέλου σε ένα από τα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα κάτω από τον μεγάλο κούλο της Αγίας Σοφιάς. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για την σημασία και την ιστορία και την συμβολή των Αγίων Αγγέλων, αλλά ένα λειτουργικό κήρυγμα είναι πάντοτε ένα λειτουργικό κήρυγμα και πρέπει να είναι σύντομο. Κλείνοντας, ευχηθείτε σε κοσμιότατε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, αλλά και όλες οι επουράνιες δυνάμεις, τα ουράνια τάγματα, οι Άγιοι Άγγελοι, να φυλάτουν, να προστατεύουν, να ευλογούν και να ενισχύουν πρώτα απ' όλα την βασιλεύουσα πόλη μας. Διότι όπως λέγει το δημοτικό τραγούδι, όταν εθεμελιώσασαι οι άγγελοι την πόλη, από τα γενόρο στο νερό και από την γιο το χώμα και από την Αδριανούπολη παίρνουν τα κεραμίδια, αφού όπως λέει η παράδοση, ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν χάραζε τα όρια της Κωνσταντινούπολης, έβλεπε με τον δόρυ του, χάραζε τα όρια, δεν τα χάραζε τυχαία, όπως αναφέρει η παράδοση και η ιστορία, αλλά έβλεπε μπροστά με έναν άγγελο να πηγαίνει και όπου πήγαινε ο άγγελος, από πίσω ακολουθούσε ο Μέγας Κωνσταντίνος με τον δόρυ και χάραζε τα όρια της βασιλεύουσας. Οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν που θεμελίωσαν την βασιλεύουσα, που θεμελίωσαν την πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, να συνεχίζουν να σκέφτουν, να την ευλογούν, να την αγιάζουν, να ενισχύουν τον πατέρα του Γέννη, τον ύπατο της Ερωμιοσύνης, τον οικουμενικό μας πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, που σηκώνει τον σταυρό της πονεμένης Ερωμιοσύνης, που σηκώνει τον σταυρό της σταυρωμένης μεγάλης εκκλησίας, που σηκώνει τον σταυρό του οικουμενικού μας πατριαρχείου εκεί μέσα σε δύσκολες συνθήκες όπου ζουν ο ίδιος, η κληρική του και όλη η ερωμιοσύνη της πόλης. Πολλές φορές εμείς ξέρετε από την δική μας ασφάλεια πολύ εύκολα κρίνουμε και κατακρίνουμε τον Πατριάρχη, αλλά δεν έχουμε πάει ποτέ εκεί για να δούμε, να ζήσουμε και να βιώσουμε τον πόνο και το δράμα της Μεγάλης Εκκλησίας. Να προστατεύουν οι Άγιοι Άγγελοι την πόλη μας, το νησί μας, τον Επίσκοπό μας, τον Ιερό Κλήρο, όλη την πατρίδα μας, όλο το γένος, όλη την Ρωμιοσύνη. Ευχηθείτε σεβασμιότατε, η χάρη και η προστασία των Αγίων Αγγέλων να είναι με όλους μας. Αμήν. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή. Είναι φύτευσε η δεξιά σου.
Ξάνδρας Κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των Σίδων, των Ίνων και των Ελαιών, και πλήθυνον αυτήν τη Αγία Εκκλησία, τη Επαρχία Ιερά Μητροπόλη, νήσο και πολυτάφτη, και εις τον κόσμον σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, και τους οίκους των εορταζόντων και προσφερόντων, ευλόγησον. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζων και πληθύνων και τρέφων, και διακυβερνών και περικρατών και περιφρουρών και συνέχων, και διασφαλίζοντας σήματα Χριστέων,